Τον Ιωαννίδη, τον οποίο στο πρώτο ημίχρονο τον είδαμε να βγαίνει πολλές φορές στο πλάι. Προφανώς κάτω με την εντολή ή επειδή του αρέσει να παίζει με την μπάλα περισσότερο. Του αρέσει γιατί έχει την κάθε την πάσα. Πέρα από εκεί βγάζει πολύ ωραίες πάσες. Ναι. Έτσι, γι' αυτό γυρνάει πιο πίσω και λογικά βγαίνει ένας από τους χάφους σαν τρεφόρ. Αλλά είναι χτες, δεν έπρεπε, δεν ξέρω. Βάλαμε για μένα, εντάξει, χτες. Τώρα δεν θα μπορούμε να ξέρουμε. Ο άνθρωπος μπορεί να κουράστηκε και να του πει μόνος του. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω εγώ αν ήμουν π.χ. δεν θα τον έβλεπα. Τώρα ας παίξουν και οι δύο. Εγώ γιατί και ο άλλος σκόρα, πως λέγεται, είναι καλός παίκτης. Ναι. Δεν είναι... Καλό ταγάρι. Εγώ νομίζω, εντάξει, κύριε Βασιλείου, Χρήστο, τέλος πάντων. Δεν μου βγαίνει τώρα το... Εντάξει, θα σου βγει στην πορεία. Να πω ότι έτσι όπως το αναφέρετε, συμφωνώ απολύτως, γιατί το συζητάγαμε και με τον Γιάννη στη ραδιόφωνο. Έγινε κάτι παράδοξο. Συνήθως λέμε ότι, το λέγαμε πριν game, ότι το ΆΚΑ θα είναι γεμάτο, οι παίκτες πώς θα το αντιδράσουν, δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο γήπεδο, τέτοια κατάσταση. Αλλά εμένα μου φάνηκε ότι αγχώθηκε περισσότερο προπονητής παρά οι παίκτες. Ναι, οι προπονητές, παιδιά, και τι να κάνει, και αυτός έχει το άρθρος εκείνη τη στιγμή. Έχει άτομα γύρω του που μπορούν να πούνε και δύο πράγματα, ξέρετε, που βλέπουν καλύτερα, ίσως γιατί ο προπονητής εκείνη τη στιγμή συνέχεια είναι στο τέτοιο για το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς για μένα, παιδιά, είναι αυτή τη στιγμή θα τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του. Έτσι, είναι προπονητής καλός. Όπως και για μένα λάθος για τον Παναγό, θα πω, υπόφυγε ο Δόνης. Τότε, ναι. Έτσι, γιατί ο Δόνης έχει φτιάξει μια ομάδα με παιδιά από τις ακαδημίες. Πολύ καλή ομάδα, παίχτες καλοί και τώρα δεν παίζει κανένας. Mm-hmm. Έτσι, δεν ξέρω τι στον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για μένα δεν έπρεπε. Ο Γιωβάνοβιτς όντως είναι ένας προπονητής που είναι να τον αφήσουν, γιατί ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς είναι επιμένει σε αυτούς. Αυτός ξέρει καλύτερα τι κάνει. Βλέπει, τους έχει όλη τη βδομάδα και ξέρει τι θα κάνει. Εντάξει, τώρα σαν Παναθηναϊκή μας πείραξε, λέμε χτες, αλλά δεν ξέρουμε ο άνθρωπος πώς σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Ίσως ο Ιωαννίδης να κουράστηκε όντως με τις προσπάθειες και να λέει ο άνθρωπος να βάλω ένα πιο φρέσκο μέσα. Να ρωτήσω κάτι άλλο και μετά θα μιλήσει ο Κώστας, γιατί δεν έχει μιλήσει πολύ. Καταρχήν θέλω να πω ότι, καλή κριτική που γίνεται για τον Γιωβάνοβιτς σήμερα, αλλά θα πρέπει να στρίψουμε λίγο το κεφάλι μας και να δούμε πού ήταν ο Παναθηναϊκός πριν 2-3 χρόνια. Μπράβο. Και μπράβο. Που βρέθηκε να παίζει τώρα. Σωστή κουβέντα. Και δεύτερον, Χρήστο, έχοντας παίξει τέτοιες βραδιές, όπως η αντίστοιχη χθεσινή σε μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί τότε ήταν απέναντι ο Σέρ, ήταν απέναντι η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους ήταν ομάδες τότε που... Μεγαθύρια. Με καλούς παίκτες. Mm-hmm. Γιατί είπε κάτι ο Νίκος, ότι και είναι αλήθεια αυτό, ότι οι περισσότεροι από τους παίκτες που παίξαν χθες δεν έχουν ξαναπαίξει σε αυτό το επίπεδο και με ένα γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό πόσο υπερβολικό ή όχι είναι, κοίταξε, δηλαδή... Από ό,τι έδειξε χτες η ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν επηρεάστηκε, δεν επηρεαστήκαν οι παίκτες καθόλου, γιατί παίξανε καλά. Έτσι, ναι. Σίγουρα επηρεάζει έναν που δεν έχει ξαναπαίξει Champions League, ξέρω εγώ, ή παίξει τόσο κόσμο μπροστά, αλλά έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι ήταν πολύ καλοί. Mm-hmm. Δεν τους επηρεάστηκε καθόλου αυτό. Mm-hmm. Αν ο Παναθηναϊκός που έκανε τόση ευκαιρία πέρναγε ένα γκολ πρώτος, σίγουρα θα το έπαιρνε το παιχνίδι 100%. Έτσι το πιστεύω, δηλαδή, ναι, από όσο φαίνονταν η ομάδα. Ναι. Από την άλλη, ενώ η περσινή ομάδα είχε γίνει ιδιαίτερη μνήμα για την άμυνα, χθες την μπάλα την πουλήσαμε αρκετές φορές για την κρισιμότητα του αγώνα. Εμείς είμαστε απ' έξω και το λέμε εύκολα. Εσύ που έχεις παίξει μέσα σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορείς με ευκολία την μπάλα συνέχεια. Δεν είναι εύκολο, γιατί όντως υπάρχει λίγο, υπάρχει άγχος, έτσι. Και λογικό είναι να κάνεις και το λάθος, έτσι, αν όντως δεν έχεις παίξει και σε τέτοια παιχνίδια με τέτοιο κόσμο, σίγουρα λίγο σε επηρεάζει. Mm-hmm. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι λίγο στην αμυνά του, αυτό που λες, ενώ δεν είχε πρόβλημα την περσινή περίοδο. Φέτος λιγάκι, δεν ξέρω, ίσως είναι και ο τραυματισμός που δεν έπαιζε ο Σέκεφε και τέτοια. Αλλά πιστεύω ότι ναι, λίγο εκεί τα χάλαγε. Αλλά δεν, και ο αντίπαλος δεν έκανε μια σοβαρή, δηλαδή, ευκαιρία.
πιο πολλές ευκαιρίες είχε ο Παναθηναϊκός.